εξωτερικό και στα εργασιακά. Ειδικά αυτή η εβδομάδα είναι μια περίοδος εντατικής διπλωματίας. Την Δευτέρα ήμουν στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου προτάθηκε από την Λουξεμβουργιανή Προεδρία με την υποστήριξή μας να υπάρξει στο μέλλον ένα Eurogroup Υπουργών Εργασίας, ανάλογο με το Eurogroup των Υπουργών Οικονομικών, για να εκτιμά τις μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά. Την Τρίτη ήμουν στη Γενέβη στην Επιτροπή Παρακολουθεί το Σύμφωνο Κοινωνικών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Αύριο έχω συνάντηση στη Γενέβη πάλι με τον Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Και στο τέλος της εβδομάδας θα είμαι στην ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να συζητήσω τα θέματα των συντάξεων. Στην πρώτη γραμμή είναι ακριβώς η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, ώστε μέσω ενιαίων κανόνων που θα εφαρμοστούν σε όλους, εργαζόμενους στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και που θα είναι δίκαιοι, να μπορέσουμε όχι μόνο να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά και ένα σύστημα που θα μπορέσει να δίνει συντάξεις που δεν θα είναι συντάξεις φλοδωρήματα. Και με αυτόν τον τρόπο, ως γενικό ισοδύναμο, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να ξεπεράσουμε τις απαιτήσεις του μνημονίου που θα οδηγούσαν σε μειώσεις συντάξεων, ειδικά σε αυτούς που είναι οι χαμηλόμισθοι, οι πιο λιγότερο. Ο στόχος είναι πράγματι τα χρονικά όρια πάρα πολύ πιεσμένα. Είπα καθ' υπερβολή σε μια άλλη μου δήλωση ότι θα πρέπει σε ένα μήνα να κάνουμε ό,τι δεν έχει γίνει σε 40 χρόνια. Μέσα στο Νοέμβριο πρέπει να έχουμε το νομοσχέδιο για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Τα πλαίσια είναι ασφιχτικά. Πρέπει να προηγηθεί σημαντικός δημόσιος διάλογος, γιατί αυτά είναι ζητήματα που αφορούν τον καθένα μας και την οικονομία. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος θα ισχύσει. Ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος μέσω της νέας αρχιτεκτονικής του συστήματος, χρειάζεται να έχουμε το νομοσχέδιο του Νοέμβριο. Για να το εξηγήσω με απλά λόγια, αντί να μειώσουμε τις επικουρικές συντάξεις όπως επιβάλλει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος ή να βρούμε ισοδύναμα αυξάνοντας τις εισφορές, που θα μπορούσε να ήταν μια εναλλακτική λύση, αλλά ουσιαστικά δεν θα λύνει οριστικά το ζήτημα, αλλά μόνο εμβαλωματικά και για φέτος, θέλουμε να λύσουμε και αυτό το θέμα μέσω της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Κύριε Κατρουγάλη, αν δεν μπήσετε σε αυτά τα ασφικτικά χρονικά περιθώρια που κι εσείς είπατε ότι υπάρχουν τους δανειστές, θα αναγκαστείτε να εφαρμόσετε τα υπογεγραμμένα και θα πάτε αργότερα με ένα χρόνο. Έχουμε δεσμεύσεις, αλλά όπως όλα τα θέματα, θέλουμε αυτές τις δεσμεύσεις να τις σεβαστούμε, αλλά να έχουμε ταυτόχρονα και μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό πρόσημο. Γιατί είμαστε μια κυβέρνηση της αριστεράς που πρέπει να προστατεύσει πάνω απ' όλα αυτούς που έχουν τις μικρότερες συντάξεις, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα και τις προοπτικές οικονομίας. Έχει αποφασιστεί να πει τελευταία ερώτηση. Γενικά, δεν θέλουμε μόνο να ενεργοποιούμε το οργανωτικό σχήμα των ταμείων, γιατί βλέπουμε ότι οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις, εικονικές μεταρρυθμίσεις εν πωλής, ενσωμάτωναν στο ΙΚΑ ταμεία, κρατώντας όμως τους κανόνες υπολογισμού. Έχω ξαναπεί ότι έχουμε 500 διαφορετικούς κωδικούς στο ΙΚΑ, 500 διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού. Αυτό που επιδιώκουμε είναι η ενοποίηση να μην είναι μόνο οργανωτική, αλλά και λειτουργική. Να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες σε όλους. Τώρα, τελευταία ερώτηση, δεσμεύεσαι ότι δεν θα μειωθούν περαιτέρω οι συντάξεις? Θα κάνουμε κάθε πιθανό μέτρο ώστε να μην υπάρχουν μειώσεις στις συντάξεις κάτω από τα 1.000 ευρώ και με την αρχιτεκτονική του συστήματος να έχουμε ένα δίκαιο τρόπο απονομής του συστήματος των συντάξεων για όλους. Η ποσοτικοποίηση της μεταρρύθμισης δεν έχει ακόμα γίνει. Δεν υπεκφεύγω επομένως τις ερώτησεις σας, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω συγκεκριμένα, γιατί είμαστε ακόμα στη φάση της παραμετροποίησης των μεταρρυθμίσεων. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, έχουμε ζητήσει και τεχνική βοήθεια και από τους εταίρους, ώστε η μεταρρύθμιση να γίνει και με τη συνεργασία τη δική τους, να μην έχουμε μετά να διαπραγματευτούμε το αποτέλεσμά της. Σας ευχαριστώ πολύ.